Θα μείνουμε στα μετά της απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου και σήμερα με τον εξαιρετικό νομικό από τον Πειραιά, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και δικηγόρος στον Άριο Πάγο, τον κύριο Καλτσά, με τον οποίο είχαμε ανοίξει, σας θυμίζω, πέρυσι αυτή την ιστορία. Καλημέρα, κύριε Καλτσά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Καλτσά, θέλω να μου πείτε, επειδή εδώ γράφονται πια και λέγονται τα πάντα, αν μετά από αυτή την απόφαση έχει πυροδοτηθεί το κλίμα όχι μόνο για τα κόκκινα δάνεια, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά και για τους λεγόμενους ενήμερους δανειολήπτες. Ναι, θα πρέπει να πούμε καταρχήν, κύριε Σαχίνη, ότι εδώ, η απόφαση του Αρείου Πάγου ουσιαστικά είναι μια πολιτική απόφαση. Αυτή είναι η απόψη μου. Ουσιαστικά αυτή ήταν η επιθυμία της εκτελεστικής εξουσίας. Μιλάμε για μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, την επικύρωση ενός λάθους δηλαδή. Και αν θυμάστε πολύ καλά, στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε κάνει με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δολίων δανειοληπτών, είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Από τις θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία. Στις 19 Οκτωβρίου 2022, ο κύριος Σταϊκούρας, προφασιζόμενος τον φιλολαϊκό και ότι ήρθε σε αντιπαράθεση με τους τραπεζίτες. Όχι έτσι, κύριε Καλτσά, με συγχωρείτε, δεν είναι ο κύριος Σταϊκούρας. Είναι όλα τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης ανυπαρήγαγαν τα γαλλικά που έριξε στους τραπεζίτες. Τα γαλλικά, ακριβώς. Σε εισαγωγικά τα μπινελίκια. Τα μπινελίκια, μάλιστα. Λοιπόν, 19 Οκτωβρίου. Και τι λέει ο κύριος Σταϊκούρας, ότι το ζήτημα θα κριθεί από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Προσέξτε, χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση παραπεμπτική από το αρμόδιο τμήμα. Και ως εκ θαύματος, στις 10 Νοεμβρίου του 2022, δημοσιεύεται απόφαση παραπεμπτική από τμήμα του Αρείου Πάγου προς την ολομέλεια. Έρχεται μετά η Τράπεζα της Ελλάδας τέλη Νοεμβρίου στην καθιερωμένη την ετήσια έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας την οποία δημοσιεύει και ο κύριος Τουρνάρας εκεί προεξοφλεί ως άλλος μάντης τη θετική έκβαση της απόφασης της Ολομέλειας υπέρ των εταιριών διαχείρισης και των funds. Φτάνουμε στην εκδίκαση, τα γνωρίζουμε, έχουν χιλιοϋποθεί στο δημοσιολόγο τις τελευταίες μέρες, τα γνωρίζουν και οι ακροατές, 26 Γενάρη η εκδίκαση, 9 Φεβρουαρίου δημοσίευση της απόφασης, θετική εισήγηση αρχικά από την αντιεισαγγελία του Αρείου Πάγου της οποίας προείσταται ο κύριος Ντογιάκος, του οποίου ο γιος εκπροσωπεί εταιρεία διαχείρισης όπως δημοσιεύτηκε σε κυριακάτικη εφημερίδα χωρίς να διαψευστεί. Εντάξει, θα σας πει η δουλειά δεν είναι ντροπή και δεν είναι υπόλογος για το γιο του. Το αντιλαμβάνεστε. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι νόμιμο. Εγώ εδώ θίγω το ζήτημα της ηθικής τάξης. Α, μάλιστα. Αυτό είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι νόμιμη η εκπροσώπηση μιας εταιρείας διαχείρισης. Εγώ το βάζω από άποψη ηθικής, αν μπορεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να προείσταται και να εισηγείται υπέρ των εταιριών διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση και με βάση τους διαλόγους όπως δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα Εστία το Σάββατο, χωρίς και αυτοί να διαψευστούν, από τους οποίους προκύπτει ότι τα κριτήρια λήψης της απόφασης δεν ήταν νομικά, ήταν πολιτικά. Όταν διαβάζουμε για επενδυτικές βαθμίδες, όταν διαβάζουμε ότι αν η απόφαση δεν είναι θετική θα μπούμε πάλι σε επιτήρηση ακόμα και σε μνημόνιο. Τα κριτήρια είναι πολιτικά. Τα κριτήρια λήψης της απόφασης είναι πολιτικά. Και εδώ, επιτρέψτε μου, αναφύονται δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα. Το ένα αφορά προφανώς την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη θέσπιση νομοθετικών εργαλείων για την προστασία της. Το δεύτερο όμως, και νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο και είναι και όριμη η κοινωνία πλέον να το αποδεχτεί, αφορά απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την ανάκτηση του χαμένου κύρους της δικαιοσύνης. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, τα πράγματα από την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι καθόλου ευίωνα. Όταν βλέπει ο κόσμος ότι για μια προσωπική του απόφαση, υπόθεση, ένα ειρηνοδικείο ή ένα μονομελές πρωτοδικείο ή ακόμα και ένα εφετείο μπορεί να κάνει ένα και ένα μισή χρόνο να εκδώσει απόφαση. Και εδώ βλέπουμε τη λήψη μιας απόφασης με διαδικασίες fast track και προσέξτε, έχουμε διαρροή από τη διάσκεψη που δεν επιτρέπεται. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει διαρροή από τη διάσκεψη. Είναι ποινικό αδίκημα, κύριε Σαχίνη. Έτσι. Και έχουμε εδώ διαρροή από τη διάσκεψη του Αρείου Πάγου
για να δοθεί και ένα μήνυμα στα κατώτερα δικαστήρια, τα δικαστήρια της ουσίας δηλαδή, μονομελή πρωτοδικία και εφετεία, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η απόφαση, οπότε να ξέρετε ότι η κρίση σας από εδώ και πέρα, ακόμα και αν δεν την έχουμε δημοσιεύσει την απόφαση, η κρίση σας στο συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να είναι υπέρ των εταιριών διαχείρισης και υπέρ των, και υπέρ των funds. Να πούμε και δύο πράγματα για την ουσία της απόφασης. Ουσιαστικά τι δέχτηκε ο Άριος Πάγος? Δέχτηκε ότι οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν να κάνουν αποσπασματική επίκληση μόνο των θετικών για τις ίδιες ρυθμίσεις από τα δύο νομοθετήματα, δηλαδή το νομοθέτημα του 3 και το νομοθέτημα του 15. Έτσι, δηλαδή τι, μας λέει, τι είπε ο Άριος Πάγος? Ότι μπορεί να έρχεται η εταιρεία διαχείρισης και να παίρνει αλακάρ και αποσπασματικά από το κάθε νομοθέτημα τις ευνοϊκές γι' αυτό διατάξεις. Να πούμε επίσης ότι η ίδια η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Ηρακλής νούμερο 2, κύριε Σαχίνη, η ίδια η κυβέρνηση κατήφθηνε τις εταιρείες διαχείρισης και τις τράπεζες και τα funds να τιτλοποιήσουν με το νόμο του 2003 προκειμένου να πετύχουν αφενός φοροαπαλλαγές, και ήταν και προϋπόθεση ώστε να εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση να παράσχει εγγυήσεις, δηλαδή, γιατί, ώστε να προχωρήσει η τιτλοποίηση. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση με τον 46-49 του 2019 πήγε και είπε στις εταιρείες διαχείρισης, τα funds και στις τράπεζες, θα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να έχετε εγγυήσεις μόνο το νόμο του 2003. Τι σημαίνει όμως η χρήση του νόμου του 2003 για το ελληνικό δημόσιο? Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Σαχίνη? Σημαίνει 14 φοροαπαλλαγές για τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση που προσκόμισε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας ο δικηγορικός σύνολογος Αθηνών, και ούτε διαψεύστηκε ούτε προσβλήθηκε ως πλαστή, η επιλογή για την τιτλοποίηση του νόμου του 2003 είχε ως αποτέλεσμα τη ζημιά για το ελληνικό δημόσιο 58,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα, άρα και φόρους κάνουμε. Πείτε μου κάτι, το σχέδιο Ηρακλής 2 του 19 συνδέεται με το νέο πτωχευτικό του 20? Όχι, δεν συνδέονται ακριβώς ο νόμος 46-49 με το πτωχευτικό. Είναι δύο διαφορετικά νομοθετήματα. Επιτρέψτε μου να πω ένα... Θα μιλήσουμε μετά και για το νέο πτωχευτικό. Επιτρέψτε μου να πω... Να πούμε στους ακροατές σας, κύριε Σαχίνη, ότι με το νόμο, Ηρακλής νούμερο 2... πουλήθηκαν, υπάρχει πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα χαρακτηριστικό. Υπάρχει εταιρεία, αλλοδαπή εταιρεία που έχει αποκτήσει απαιτήσεις και εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας. Έχει συσταθεί με εταιρικό κεφάλαιο ύψους 100 ευρώ, επαναλαμβάνω 100 ευρώ, και με αυτό το εταιρικό κεφάλαιο έχει αποκτήσει απαιτήσεις 3 δισεκατομμυρίων 145 εκατομμυρίων ευρώ. Με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ έχει αποκτήσει απαιτήσεις, επαναλαμβάνω, ύψους 3 δισεκατομμύρων 145 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει εκδώσει, προσέξτε, με κεφάλαιο 100 ευρώ ομόλογα αντίστοιχης αξίας, προσέξτε, για τα οποία έχει εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν εγγυάται για μια εταιρεία η οποία έχει κεφάλαιο 100 ευρώ και έχει αποκτήσει απαιτήσεις 3 δισεκατομμύριων 145 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Καλτσά, θέλω να μου απαντήσετε πόσο πιστικό είναι, μισό λεπτό, γιατί τα βάζετε και καλά κάνετε όλα, αλλά ένα-ένα. Πόσο πιστικό είναι το επιχείρημα ότι με αυτό ακριβώς που τώρα μας είπατε, το σκεπτικό, η συντριπτική πλειοψηφία των αεροπαγητών αποφάσισε αυτό που αποφάσισε, ακριβώς για να μην καταπέσουν, λέει, οι εγγυήσεις. Τι θα στοιχίζαν οι εγγυήσεις στο ελληνικό δημόσιο αν καταπίπταν? Ναι, αλλά κύριε Σαχίνη, οι αρεοπαγίτες, όπως και ο κάθε δικαστής, θα πρέπει να κρίνει νομικά. Θα πρέπει να κρίνει με βάση... Σύμφωνοι, ας πούμε πολιτικά, ξέρετε τι ύψους εγγύησης έχει εκδώσει το ελληνικό δημόσιο? 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή για 19 δισεκατομμύρια ευρώ, εγώ θα σου το πω large, πολύ large, χάνεις 58, πόσο είπατε, εκατομμύρια ευρώ. Έχει χάσει ήδη 58, το οποίο θα έπρεπε να βαρύνει στην κρίση τους πολύ. Μάλιστα. Περισσότερο. Ναι. Πολύ και περισσότερο. Και βγάζεις και στο σφυρί 100 δις περιουσίες. Μάλιστα. Και αν θέλετε την άποψή μου, κύριε Σαχίνη, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πούν οι αρεοπαγίτες ότι κοιτάξτε να δείτε, θα αλλάξετε τις συμβάσεις σας, θα τις επαναλάβετε με το 43-54, με το νόμο του 2015 δηλαδή, με αποτέλεσμα να πρέπει κανονικά
να φορολογηθείτε και να αποδώσετε τον αντιστοιχούντα φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία η συγκεκριμένη δίκη. Γιατί ακούμε από προχθές ότι και τι έγινε, εντάξει, θα κερδίζανε λίγο χρόνο. Ναι, γιατί είναι αμεληταίο να κερδίσει χρόνο ο δανειολήπτης. Και διαπραγματευτικά, είναι αμεληταίο να μπορέσει το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει φόρους τους οποίους θα έπρεπε να εισπράξει και έχει απολέσει με την επιλογή του νόμου του 2003 κατόπιν παρότρινσης της ίδιας της εκτελεστικής εξουσίας, κύριε Σακίνη. Η ίδια εκτελεστική εξουσία τους είπε ότι μόνο με αυτό το νόμο θα κάνετε τις τιτλοποιήσεις, γιατί μόνο με αυτό το νόμο θα έχετε την εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο. Εχθές η κυρία Κατσέλη που είχαμε δώσει συχνότητα μας είπε άλλη φιλοσοφία του πτωχευτικού του 2010 και άλλη φιλοσοφία εντελώς ανάποδα του πτωχευτικού του 20. Ισχύει? Ναι, ισχύει, είναι εντελώς διαφορετική. Η φιλοσοφία του πτωχευτικού νόμου του 2010, του νόμου Κατσέλη δηλαδή, αφορούσε μόνο φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, ήταν ένας πραγματικά στην πράξη φιλολαϊκός νόμος, εφαρμόστηκε... Με σοβαρές αδυναμίες όμως, θα μην το αγιοποιούμε, με σοβαρές αδυναμίες. Σοβαρές αδυναμίες, αλλά είχε βοηθήσει κόσμο, κύριε Σαχίνη, και υπήρξε κόσμος που έσωσε με τον νόμο Κατσίλο όχι μόνο την πρώτη του κατοικία, αλλά και δευτερεύουσες κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα εργαλείο προστασίας... Ήταν για φυσικά πρόσωπα, λοιπόν, λέτε. Μάλιστα. Μόνο για φυσικά πρόσωπα. Το 20... Τώρα με τον νέο πτωχευτικό. Ναι. Ο νόμος του 20, αφενός τι γίνεται με τον νόμο του 20, είναι τομή από την άποψη ότι ουσιαστικά καταργείται η οποιαδήποτε προστασία θεσμοθετημένη πρώτης κατοικίας. Η τελευταία που υπήρχε ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το 4605 του 19, με σφιχτά κριτήρια, αλλά ήταν η τελευταία που υπήρχε, έτσι. Επομένως, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το νέο πτωχευτικό, το 4738 του 2020. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, είναι μια τομή αυτός ο νέος πτωχευτικός. Γιατί είναι τομή? Γιατί ουσιαστικά, κύριε Σαχίνη, από αυτό το σημείο και μετά υπάρχει μια προτεραιοποίηση από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας να προτεραιοποιηθούν οι πληστηριασμοί. Γιατί όταν θεσμοθετείται ένας νέος πτωχευτικός, ο οποίος τι λέει, έχει ένα στάδιο εξοδικαστικού συμβιβασμού που δεν υποχρεώνει τον πιστωτή να απαντήσει. Πρώτον, άρα το 95% των αιτήσεων του εξοδικαστικού συμβιβασμού έβαιναν άκαρποι. Και το δεύτερο στάδιο ποιο ήταν? Ότι στην καλύτερη περίπτωση για τους ευάλωτους δανειολήπτες με την υπαγωγή στο νέο πτωχευτικό, τι σημαίνει ευάλωτη? 7.000 ευρώ το χρόνο, έτσι αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε, ουσιαστικά να τρως από τα σκουπίδια, αυτό είναι 7.000 ευρώ το χρόνο, έτσι, μέσα στην πληθωριστική κρίση που βιώνουμε. Στην καλύτερη περίπτωση, λοιπόν, αυτός ο δανειολήπτης θα μπορούσε να μένει, τα είχαμε πει πάλι στην εκπομπή σας, θα μπορεί να μένει για 12 χρόνια ως ενοικιαστής στο σπίτι του, χωρίς μάλιστα να προσμετράτε το ενίκιο αυτό που θα δίνει για 12 χρόνια στο υπόλοιπο του χρέους. Επομένως, ουσιαστικά έδωσε το σήμα η κυβέρνηση με την ψήφιση του νέου πτωχευτικού ότι η βέλτιστη λύση για τις εταιρείες διαχείρισης ώστε να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους είναι να εκπληστηριάζουν τα σπίτια του κόσμου. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η τομή. Μάλιστα. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά του 47-30 του νέου πτωχευτικού σε σχέση με τον νόμο του 2010. Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νομοθέτημά της μια χαρά άνοιξε και αυτή την πόρτα στα φαντ. Έτσι. Με το νόμο του 2015 μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις σε εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Όπως τη λέτε. Μάλιστα. Πλην όμως προέβλεπε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, όπως ήταν η προηγούμενη πρόταση στο δανειολήπτη πριν τη μεταβίβαση, την οποία καμία εταιρεία διαχείρισης δεν τήρησε λόγω της επιλογής. Άρα, μισό λεπτό. Καλά το λέτε εσείς. Το προέβλεπε. Καμία δεν το τήρησε. Κανένας δεν τους έλεγξε και συνέχισε. Το ΣΟΗ πήγε βασίλειο. Αυτό συνέβη στην ουσία. Σωστό. Μάλιστα. Όχι, για να βλέπουμε διαχρονικά. Και θέλω διαχρονικά να... και έχετε απόλυτο δίκιο. Η αποψήλωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, το είπα και πριν, ξεκίνησε ήδη από το 2016.
συνεχίστηκε προοδευτικά και καταργήθηκε εντελώς το 2020 με το νόμο 4738. Όλες οι κυβερνήσεις λοιπόν διαχρονικά έχουν ευθύνες που καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο. Τώρα, θέλω να μου διευκρινίσετε και το εξής με τα ενήμερα. Προχθές μας είπε άλλος συναδελφός σας ότι επικαλούμενοι τα φαντς και οι εταιρείες διαχείρισης, αυτές των 100 ευρώ δηλαδή που είπατε, είναι πολύ εντυπωσιακό, και έχουν στα χέρια τους τίτλους 1,5-2 δις, μπορούν, λέει, στο καλάθι, το ακούσαμε και αυτό, στο καλάθι, εκτός από τα κόκκινα δάνεια, να έχουν και ενήμερα δάνεια οι τράπεζες να δώσουν. Άρα αυτά, με την αύξηση των επιτοκίων και αφού λειτουργούν με τη διαδικασία του 3 και ό,τι τους βολεύει από το 16, μπορούν και αυτά να κοκκινήσουν μπαμπαμ. Είναι έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, οι τιτλοποιήσεις αφορούν κυρίως κόκκινα δάνεια. Ενήμερα ίσως θεωρούσε ο συνάδελφος, εννοούσε τα ενήμερα μέσω ρυθμίσεων. Τα ρυθμισμένα ενήμερα μπορούν να μεταβιβαστούν. Τα ενήμερα χωρίς ρύθμιση δεν μεταβιβάζονται. Σας το λέω και από προσωπική εμπειρία. Τα ρυθμισμένα γιατί να μεταβιβαστούν? Αφού είναι ρυθμισμένα, γιατί να μεταβιβαστούν κι αυτά? Μεταβιβάζονται, ναι, γιατί θεωρούνται κατά πλάσμα κόκκινα. Μάλιστα. Πλασματικά δηλαδή θεωρούνται κόκκινα. Είναι, είναι ενήμερα μεν, αλλά μέσω ρύθμισης, όχι προρύθμισης. και σε αυτό που θέτεται με τα επιτόκια είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες. Ναι. Υπάρχει, και αφορά και τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, κύριε Σακίνη. Υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση της μηνιαίας δόσης λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το μέσο κειμενόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου έχει ανέβει περίπου στο 5%, όταν πριν από 3 μήνες περίπου ήταν στο 2,62. Αντιληφθείτε για τι διαφορά μιλάμε. Μιλάμε για αυξήσεις άνω των 150-200 ευρώ το μήνα στη μηνιαία δόση. Με αποτέλεσμα ήδη πολλά ενήμερα δάνεια να έχουν κοκκινήσει και να διατρέχουν τον κίνδυνο, όπως πολύ σωστά είπατε, να μεταβιβαστούν σε αλλοδαπές εταιρείες του εξωτερικού και σε ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, διατρέχουν τον κίνδυνο να βγουν από τον νόμο. Δηλαδή, ουσιαστικά ο πιστωτής να ζητήσει την έκπτωσή τους από τον νόμο. Επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι με επιδότηση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η επιδότηση του 50% μόνο για τους ευάλωτους δανειολήπτες αφορά μια πάρα πολύ μικρή περίμετρο προστασίας. Θα πρέπει εδώ να γίνει μια συνεννόηση με τις τράπεζες να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους, το οποίο ενσωματώνεται και αυξάνει το επιτόκιο, ώστε να υπάρχει μια πραγματική ελάφρυνση στους δανειολήπτες, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνεται δημοσιονομικά και το ελληνικό δημόσιο, έτσι, μέσω των επιδοτήσεων. Ρωτούν εδώ αρκετοί ακροατές, από εδώ και κάτω θα πληρώνουν φόρους αυτές οι εταιρείες? Δυστυχώς δεν θα πληρώνουν φόρους, γιατί η επιλογή του νόμου του 3156, στο συγκεκριμένο ζήτημα των φοροαπαλλαγών δηλαδή, νομιμοποιήθηκε από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δηλαδή τι είπε ο Άριος Πάγος, ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι της φοροαπαλλαγής μπορείτε κάλλιστα να επιλέγετε το νόμο του 2003. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ούτε έμφυα θα πληρέσουν αν πάρουν το σπίτι σας? Ένφια θα πληρώσει ο υπερθεματιστής, κύριε Σαχίνη. Αυτός που δηλαδή θα πάρει το σπίτι στον πληστηριασμό, θα το βγάλει το φαντ το σπίτι στον πληστηριασμό, αλλά κάποιος θα το χτυπήσει. Αυτός που θα το πάρει θα πληρώσει ένφια. Άρα. Αλλά έχουν αρκετές φοροαπαλλαγές, δηλαδή και ένφια να πλήρωνε το. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι θα κρατούσε, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον κώδικα πολιτικής δικονομίας να κρατήσει η εταιρεία διαχείρισης ή το φαντ το ακίνητο. Σκεφτείτε τώρα ότι με 58,8 δις ευρώ φοροαπαλλαγές, κύριε Σακίνη, εκ των οποίων τα 2,5 δισεκατομμύρια, τα 58,8 είναι ένφια. Είχανε και στον ένφια φοροαπαλλαγή, έτσι. Ναι. Τέλη χαρτοσύμου 14,4 δις. Για ακούστε εδώ. 2 δις από φορομεταβίβαση. Κύριε Καλτσά, οι εξελίξεις θα εκπλήξουν και εσάς. Ακούστε εδώ. Ο φίλος ο Άρης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Να με συγχωρεί ο εξαιρετικός κύριος Καλτσάς. Έχω δάνειο κατά πράσινο και μεταβιβάστηκε σε φαντ τον Αύγουστο του 22. Άρα, ισχύει αυτό που είπε συναδελφός σας. Μες στο καλάθι έχουν μπει και τέτοια δάνεια για να γίνουν πιο θελκτικά στις εταιρείες. Άκουσον. Μέγας είσαι, κύριε.
Απίστευτα εμένα πράγματα. Μου κάνει ναι, μου κάνει εντύπωση, κύριε Σάχη. Είναι εκτός αν είναι σίγουρος ο ακροατής, ότι αν είμαστε σίγουροι ότι ο ακροατής δεν έχει ρυθμίσει. Αν δεν έχει ρυθμίσει. Λέει ο άνθρωπος κατά πράσινο. Θέλω να. Είναι πρωτοφανές. Ναι, θέλω να, να πιστεύω ότι. Να μεταβιβάζονται και ενήμερα δάνεια. Έχετε δίκιο, συγγνώμη που μιλάω από πάνω σας, αλλά για να το προλάβω γρήγορα. Θέλω να πιστεύω στην εγκυρότητα του ακροατή με τα λόγου. Και βάρος λόγου αυτό που στέλνει. Άλλος ακροατής εδώ πέρα, ο Κώστας, λέει: κύριε Καλτσά, εγώ δεν μπορώ να βρω ούτε την εταιρεία διαχείρισης ούτε τα φαντ, ενώ βάζω κανονικά τη δόση. Άρα κινδυνεύω να μου το βγάλουν στο σφυρί, διότι δεν έχω καμία επαφή μαζί τους. Καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται εδώ. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το συναντάμε καθημερινά. Γενικά αυτές οι εταιρείες είναι απρόσωπες. Ο φάκελος αλλάζει συνεχώς, δηλαδή σας το λέω και εγώ από προσωπική μου εμπειρία, από υποθέσεις μου δηλαδή, που χειρίζομαι και εξοδικαστικές. Υπάρχουν υποθέσεις που χρονολογούνται εδώ και 1,5 και 2 χρόνια πίσω. Δεν μπορείς να βρεις αυτές τις εταιρείες διαχείρισης στο τηλέφωνο, δεν μπορείς να βρεις υπαλλήλους. Σου ζητάνε εξουσιοδοτήσεις συνεχώς με συγκεκριμένα πρότυπα. Σου ζητάνε συνεχώς δικαιολογητικά όποτε φιλοτιμηθούν και επικοινωνήσουν μαζί σου, δηλαδή αν τους στείλεις ένα mail και να επικοινωνήσουν μαζί σου μετά από 2 μήνες, έτσι, γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία και πρέπει θεσμικά, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν θεσπιστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, στο οποίο θα υπροβλέπεται υποχρεωτικό στάδιο εξοδικαστικού συμβιβασμού και υποχρέωση των πιστωτών να υποβάλουν αντιπρόταση, έτσι, γιατί είπαμε, για το πώς πάσει αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός συμβιβασμός με την μορφή που εφαρμόζεται. Όταν δεν υπάρχει υποχρέωση των πιστωτών να υποβάλουν αντιπρόταση ή να αιτιολογούν την αρνητική τους απάντηση στην αρχική υποβληθήσα πρόταση μέσω πλατφόρμας, θα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή ζωή αυτά τα προβλήματα. Έχω εδώ βροχή ερωτημάτων, θα τα αφήσω αμέσως μετά. Το αναγκαστικό διάλειμμα. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Σοκράτης, η δημιουργία των ΦΑΝΤΣ έγινε για να γίνει δεύτερη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Σήμερα έχουμε μια εικόνα για το ποιόν αυτών των ΦΑΝΤ, αν και είπατε εσείς, και αυτών των εταιρεών διαχείρισης, με 100 ευρώ δηλαδή ο πάσα ένας. Και μου γράφει εδώ άλλος φίλος, με την ίδια λογική, μέσα σε αυτή την ιστορία ενδιαφερόμενη μπορεί να είναι και η στρατηγική μας γεωστρατηγική αντίπαλη για αγορά γης και κατοικίας και επιχείρησης στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Μπορεί να το ελέγξει κανείς, λέει? Όχι. Προφανώς δεν μπορεί να ελέγξει κανείς κάτι. Εντάξει, είπαμε πριν για το ποιες είναι οι εταιρείες αυτές, οι αλλοδαπές εταιρείες. Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες διαχείρισης που εδρεύουν στην Ελλάδα, έτσι, αυτές είναι εταιρείες που καταγράφουν δυσθεώρητα κέρδη. Σκεφτείτε ότι μία από αυτές το 2021 κατέγραψε κέρδη 75 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για εταιρεία διαχείρισης πάντα. Σε ό,τι αφορά όμως τις αλλοδαπές εταιρείες, υποτίθεται που είναι δικαιούχοι των απαιτήσεων, οι περισσότερες έχουν συσταθεί με κεφάλαια των 100 ευρώ. Έτσι, είναι ένα γραφείο των 20 τετραγωνικών η έδρα τους, στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, για αυτές τις καταστάσεις μιλάμε. Πλην όμως αυτές οι εταιρείες, όπως είπαμε και πριν, έχουν αποκτήσει απαιτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όχι μόνο έχουν αποκτήσει απαιτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει εγγυηθεί για αυτές το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Και θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό, γιατί το έχουμε αντιμετωπίσει και με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς, κυρία Σαχίνη, το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, ζούμε σε μια χώρα η οποία επιτρέπει σε εταιρείες οι οποίες έχουν συσσωρευμένο πλούτο, είτε αυτές είναι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, είτε είναι εταιρείες διαχείρισης, τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται χωρίς κανένα ρίσκο. Ποτέ δεν θα πληρώσουν αυτές οι εταιρείες το οποιοδήποτε λάθος τους. Αυτό είναι το πρόβλημα που σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη μικρομεσαία επιχείρηση. Και όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσουν και δεν θα εισπράξουν τις συνέπειες από το οποιοδήποτε λάθος τους, αντιθέτως τους επιτρέπει η εκτελεστική εξουσία να δραστηριοποιούνται και να καταγράφουν και δυσθεώρητα υπερκέρδη. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε αναγκαστική διακοπή. Θα μείνετε στη γραμμή. Σας ταλαιπωρήσω σήμερα λίγο. Βεβαίως. Ο φίλος ο Άρης όμως. Χαρά μου. Ο φίλος ο Άρης, αυτό θέλω να το κρατήσετε κι εσείς και οι ακροατές. Επανήλθε. Ο άνθρωπος είχε τη βαρύτητα του λόγου.
Όχι, λέει κύριε Καλτσά, δεν έχω κάνει καμία ρύθμιση. Ήταν κατά πράσινο. Τον Αύγουστο του 22 μεταβιβάστηκε σε φαν και μάλιστα η τράπεζα, λέει και το όνομά της, μου έστειλε και ειδοποίηση για τη μεταβίβαση του κατά πράσινου. Κύριε Καλτσά, θα σας ευχηστήσω μόνο την προσοχή. Όσο μπορείτε στο μέτρο του εφικτού θα δώσετε σύντομες απαντήσεις, διότι υπάρχει καταιγισμός ερωτημάτων. Σας διαβάζω. Βεβαίως. Η Ευαγγελία. Κύριε Καλτσά, το δάνειό μου μπήκε προς ρύθμιση μέσω εκπιζό το 12. Ρυθμίστηκε το 15 με εξοδικαστικό, με τελική δικαστική ρύθμιση αποτελεσματικά στις αρχές του 19. Το φθινόπωρο του 21 πουλήθηκε σε Ιρλανδέζικο φαντ και από τότε έχει τριπλασιαστεί η δόση και μετά από κλήσεις και μπερδέματα κάθε είδους ανέθεσα στον δικηγόρο να με αντιπροσωπεύει στις σέρβισες και μόνο μετά από μαραθώνιες και δεδαλώδεις διαπραγματεύσεις βρίσκεται η οποιαδήποτε άκρη σε ό,τι προκύπτει πάντα κατά το φαν και τους σέρβισες. Υπόψη είναι ότι έκτοτε δεν είχα καθυστερήσει καμία δόση. Έτσι θα πάμε? Προφανώς αυτή είναι μια παράνομη ενέργεια των ΦΑΝΤ, εφόσον δηλαδή καταβάλλεται κανονικά η δόση που έχει ορίσει το ειρηνοδικείο προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω στην υπόθεση του νόμου Κατσέλη, εφόσον καταβάλλεται κανονικά η δόση που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση, προφανώς μιλάμε για μια μη σύνομη συμπεριφορά των εταιριών διαχείρισης, την οποία όμως συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Ανέλεγκτες, μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι, πραγματικά στο κομμάτι αυτό είναι ανεξέλεγκτη, κύριε Σαχίνη. Μου έχει τύχει εμένα, όπως ακριβώς τη δανειολήπτρια που θέτει τον προβληματισμό, έχει τύχει εντολέας μου να πληρώνει κανονικά τις δόσεις και να του στείλουν εξώδικο ότι δεν έχει πληρώσει καμία δόση. Μάλιστα. Στο πλαίσιο δικαστικής ρύθμισης του νόμου Κατσέλη. Άλλος φίλος. Χαίρομαι που απαντάτε γρήγορα, θα καλύψουμε πολλά εδώ σήμερα. Γιάννης. Λέει, τι είναι και πώς λειτουργεί ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι ένα σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης ομολογίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, senior bonds, τιτλοποιημένων δανείων, έναντι προμήθειας που λαμβάνει το δημόσιο. Γνωρίζουμε, κύριε Καλτσάλη, ποιο είναι το ποσοστό προμήθειας του δημοσίου. Και δύο, ποιες μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης λειτουργούν συμπληρωματικά με τον Ηρακλή. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, το οποίο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που παρέχει στοιχεία ανωνυμοποιημένα για τις οφειλές των πελατών των τραπεζών και ειδικότερα για τη θέση κινδύνου κάθε πελάτη ενός τραπεζικού συστήματος. Γνωρίζει, αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση, ο κύριος Καλτσάς, αν η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει ήδη ενεργοποιηθεί? Ένα, ποιο είναι το ποσοστό προμήθειας του δημοσίου? Και δύο, αν έχει η πρόβλεψη των, να είναι ενιαίο το σύστημα για τις οφειλές των πελατών των τραπεζών και τη θέση κινδύνου κάθε πελάτη, αν έχει ενεργοποιηθεί? Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, κύριε Σαχίνη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά γιατί μιλάμε. Ουσιαστικά μιλάμε για την εξατομίκευση της περίπτωσης του κάθε οφειλέτη, δηλαδή να μην εξετάζονται όλα με βάση έναν αλγόριθμο, μαζικά δηλαδή και απροσωποποιημένα, αλλά με βάση τον κάθε φάκελο του εκάστοτε οφειλέτη και με βάση και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης του. Μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά του κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα έχει μπει στο δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς δεν συζητείται. Δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι στιγμής. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να θεσμοθετηθεί. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Σαχίνη, πριν προχωρήσω και στην απάντηση του έτερου ερωτήματος, ότι αυτόν τον ρόλο μέχρι πρότινος τον έπαιζε το δικαστήριο σε σχέση, ας πούμε, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3869 του 2010, του πτωχευτικού του 2010. Γι' αυτό και μία πρόταση η οποία θα μπορέσει να εξομαλύνει την κατάσταση θα ήταν έστω σε ένα μεταβατικό στάδιο να επανέλθει ο 3869 του 2010, γιατί κακά τα ψέματα τα εχέγγυα μεροληψίας που παρέχει ο ειρηνοδίκης δεν τα παράσχει οποιοδήποτε αλγόριθμος, πολλό δε πάλλον δεν τα παράσχει η τράπεζα όταν καλείται να εξετάσει το φάκελο του κάθε δανειολήπτη. Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου, είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ οι προμήθειες και μάλιστα έχουν εισπραχθεί από το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό ήταν και ένα από τα επιχειρήματα στη δίκη της Ολομέλειας, ότι δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό αποτύπωμα σε περίπτωση που κατέπιπτε μέρος των εγγυήσεων, γιατί ακριβώς είχε ήδη εισπραχθεί ένα μεγάλο μέρος από τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ηλίας, αν το φαντ νούμερο 16 πουλήσει το σπίτι μετά από 5 χρόνια, 5 επί 2.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, δεν θα το πληρώσουν και θα τα πληρώσει ο κόσμος πάλι?
Αν έμφυα, φαντάζομαι. Αν το σπίτι ότι... το φαντ, πού να το μεταβιβάσει. Όχι, αν δεν το πουλήσει. Τον έμφυα θα τον πληρώσει ο κόσμος πάλι. Τον έμφυα θα τον πληρώσει ο κόσμος, γιατί έχει απαλλαγή από τη... επιλέγοντας τη μεταβίβαση με τον νόμο του 2003, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε αιτία φορολόγηση. Ωραία, αυτή ωραία. Είναι... μην κουράζει. Αφορά τη μεταβίβαση. Έτσι, μην κουράζει. Ναι, προφανώς. Ο Νικόλας. Θα μετακυλιστεί στον Έλληνα φορολογούμενο. Ο Νικόλας. Δεν είναι μόνο, λέει ο Άρης, με το καταπράσινο, κύριε Καλτσά. Χθες βγήκε στη δημοσιότητα περίπτωση δανείου πράσινου που είχε παρθεί στο όνομα δύο προσώπων που είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη και τελικά καταγγέλθηκε το δάνειο και μπήκε σε πληστηριασμό η πρώτη κατοικία τους. Ο λόγος, ότι ο σύζυγος πέθανε και συνεπώς το 50% του δανείου που το αναλογούσε αυτόματα έβγαινε από την προστασία του νόμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που θέτει ο... Μην πεθάνει το ζευγάρι δηλαδή. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί με τον, 40, με τον πτωχευτικό νόμο... Μάλλον με τον νόμο για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ακολούθησε τον πτωχευτικό νόμο, δηλαδή με το 47-45 του 20, καταργήθηκε, κύριε Σαχίνη, και ένα άρθρο στον νόμο Κατσέλη που ακριβώς έδινε τη δυνατότητα στον κληρονόμο του ενός αποβιώσαντος δανειολήπτη να συνεχίσει τη διαδικασία. Επομένως, το πρόβλημα που περιγράφει ο ακροατής και το οποίο άκουσα και εγώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό ακριβώς αφορά. Υπήρχε ένας δανειολήπτης που τηρούσε κανονικά τη ρύθμισή του, στη συνέχεια απεβίωσε, πλην όμως ο κληρονόμος του, ναι μεν συνέχιζε να πληρώνει τις δόσεις, πλην όμως δεν υπήρχε, είχε καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα του επέτρεπε και θα, να κάνει αυτό. Αλλά ούτε αυτό να πεθάνεις, κύριε Καλτσά. Ούτε να πεθάνεις. Αυτό μου λέτε. Άρα, ακριβώς. Επομένως, είναι κάτι το οποίο και καλά, πολύ εύστοχη η παρατήρηση του ακροατή. Είναι πάρα πολύ εύστοχη, γιατί είναι ένα τεράστιο κενό αυτό που έχει δημιουργηθεί. Γιατί σκεφτείτε με τις δικασίμους που δίνουν τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, γιατί δεν είναι. Ναι, ναι. Η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι επιλεκτική και αλακάρτ, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι αρίων πάγου. Η χρονική διαδικασία εκτείνεται μέχρι το 2030 και μέχρι το 2032. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκίνησε τη διαδικασία το 12, να ήταν 55 και 60 χρονών, να φτάνει να ολοκληρωθεί το 32, να το ολοκληρωθεί το 2032 που θα είναι 80. Επομένως, αυτό είναι ένα κενό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να επανέλθει το συγκεκριμένο άρθρο. Καλά, καλά, κύριε Καλτσά. Και να δίνεται η δυνατότητα στους κληρονόμους. Ναι. Έχει υδρώσει όλο το πολιτικό σύστημα. Τι να σας πω. Η Νίκη, καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, τον κύριο Καλτσά, αν δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν πουληθεί σε φαντ και εταιρείες διαχείρισης. Όχι, είχε γίνει μια τιτλοποίηση, αν θυμάμαι καλά, το 2012 για κάποια δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Πρόσφατες τιτλοποιήσεις δεν έχω υπόψη μου, οπότε θα απαντήσω με επιφύλαξη αρνητικά. Μάλιστα. Ο Γιάννης. Ρύθμισα το δάνειο το Φεβρουάριο του 2021 και μέσα στο ίδιο έτος η τράπεζα το έδωσε σε φαντ χωρίς να με ενημερώσει. Μπορούσε να το κάνει? Ναι, μπορεί να το κάνει. Δυστυχώς μπορεί να το κάνει χωρίς να ενημερώσει. Έχει τη δυνατότητα. Έχει τη δυνατότητα με βάση το νόμο του 2003 που έγινε η τιτλοποίηση. Έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει την απέτηση χωρίς να ενημερώσει το δανειολήπτη. Ως εκ περισσού δηλαδή γίνεται η ενημέρωση. Μάλιστα. Με ατομικές επιστολές και σε πολλούς δανειολήπτες. Ο Νίκος από το Λονδίνο. Καλημέρα, λέει. Έστω αγοράζω σπίτι με σταθερό επιτόκιο, με σταθερό, το οποίο εξυπηρετώ και είναι πράσινο. Και αυτό μεταφέρεται σε φαντ. Μπορεί το φαντ να μεταβάλει το επιτόκιο από σταθερό σε κειμενόμενο ή γενικά να κάνει τις συνθήκες τέτοιες που να μην μπορώ να το πληρώσω? Όχι, όχι, δεν έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί το ΦΑΝΤ αποκτάει τα δικαιώματα. Ποιος το ελέγχει? Όχι, κύριε Σακίνης, αυτό είναι από τα λίγα που δεν μπορεί να κάνει, γιατί να αποκτάει τη σύμβαση με τους όρους. Ποιος το ελέγχει? Εγώ που είμαι αδαής πολίτης, θα μου στείλει με αυξημένο επιτόκιο. Θα του στείλω, μετά από δύο μήνες θα μου απαντήσει. Καταλαβαίνετε πώς το λέει ο άνθρωπος? Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ότι μπορεί να λειτουργήσει ανεξέλεγκτα, μπορεί να λειτουργήσει ανεξέλεγκτα. Αλλά εφόσον λειτουργήσει ανεξέλεγκτα, μπορεί να ελεγχθεί είτε στο πλαίσιο άσκησης κάποιας αγωγής, είτε μέσω καταγγελίας στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές. Αλλά Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι μη νόμιμο αν πράξει κάτι τέτοιο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που κάνετε σήμερα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καλτσά. Και να μην το προσπερνάμε. Σωτήρης, στην πραγματικότητα, αν χάριζε το κράτος τα δάνεια και μείωνε τις δόσεις στα πράσινα,
δεν θα είχε κέρδος γιατί θα πλήρωναν έμφυα που δεν θα πληρωθεί από τα φαντ. Ενώ τώρα και 4 εκατομμύρια θα μείνουν άστεγοι και τα πράσινα θα γίνουν κόκκινα και θα φορτωθεί και ο φορολογούμενος 100 δις ακόμη. Δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, εν μέρη θα συμφωνήσω από την άποψη, είπαμε και προηγουμένως ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο. Είπαμε καταρχάς πρέπει να υπάρχει ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός που θα υποχρεώνει τους πιστωτές να υποβάλουν αντιπρόταση. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να επανέλθει ένα νομοθετικό πλαίσιο εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας πρωτίστως για τους ευάλωτους δανειολήπτες, αλλά και όχι μόνο για αυτούς, γιατί η κρίση δεν είναι à la carte. Υπήρχαν και άνθρωποι που ανήκαν στα μεσοστρώματα, στο πούμε έτσι, της ελληνικής κοινωνίας και εν μία νυχτή απολύθηκαν και απόλυσαν ολόκληρο το εισόδημά τους. Πρέπει να υπάρξει, δηλαδή, το είπα και πριν, πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μια επαναφορά, ένα κράμα του τελευταίου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, του 4605 του 19, σε συνδυασμό με τον νόμο Κατσέλη και αντίστοιχη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Έτσι. Και αντίστοιχα πρέπει να υπάρξουν και παρεμβάσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, κύριε Σαχίνη, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μια εταιρεία διαχείρισης μπορεί να εκδώσει πρόγραμμα επαναληπτικού πληστηριασμού, κατόπιν ματέωσής του, δηλαδή λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, μπορεί να εκδώσει επαναληπτικό πρόγραμμα και να μην ενημερώσει το δανειολήπτη γι' αυτό. Επομένως απαιτούν. Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή έχουμε Γιάννη Σπίνη, Γιάννη Κερνάει, Γιάννη Σπίνη. Να έχει χάσει κόσμο στο σπίτι χωρίς να έχει ενημερωθεί. Άλλος εδώ, ο φίλος Μωτάκης. Στη δεύτερη ευκαιρία υπάρχει δυνατότητα 420 δόσεων, δηλαδή 35 ετών. Οπότε ένα δάνειο 50.000 ευρώ σημαίνει δόση 119 ευρώ χωρίς τόκους. Θεωρητικά, όχι, έντοκο είναι, δεν υπάρχει χωρίς τόκους, αλλά και το 420 είναι υποαίρεση, γιατί εξαρτάται από διάφορα κριτήρια. Εξαρτάται από την ηλικία του δανειολήπτη, εξαρτάται αν υπάρχει εγγύτη στη σύμβαση και το κυριότερο, εξαρτάται από την καλή προαίρεση των πιστωτών να απαντήσουν στην πρόταση. Γιατί αν δεν απαντήσει στην πρόταση ο πιστωτής και παρέλθουν 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης, θεωρείται περατωμένη ως άκαρπη η διαδικασία. Αυτό είναι το πρόβλημα του εξαδικαστικού και γι' αυτό δεν προχωράει. Μάλιστα. Και γι' αυτό μιλήσαμε και για προτεραιοποίηση των πληστηριασμών. Μάλιστα. Σπύρος, άμα το ρίξει ο σεισμός, κύριε Καλτσά, θα πληρώνω το δάνειο? Κάνει ένα σεισμό και το. Ναι, δεν αφήσατε από την υποχρέωση να πληρώνει το δάνειο. Η φίλη μας η Πόπη, η εταιρεία τη λέει, η διαχειρίστρια απαιτήσεων της Τάδε Τραπέζης, εισπράττει από το ακίνητό μου με εκχώρηση ανοικίων ως το 2025 αρχικά 18.000 για 5 χρόνια και 24.000 για 2 χρόνια εξοφλημένα πλήρως. Με νέο μισθωτήριο το 20 για 5 χρόνια, 12.000 για το 23, 36.000 ετησίως για το 24 και 30.000 για το 25, αποκατάσχεση ενοικίων. Την παραμονή πρωτοχρονιάς επιχείρησαν να το βγάλουν στον πληστηριασμό για 500.000 ευρώ. Ευτυχώς δικαιώθηκα με αίτηση αναστολής εκτέλεσης, εκκρεμή έφεση το 24. Προφανώς μιλάμε για τον ορισμό της καταχρηστικής συμπεριφοράς όταν εξυπηρετείται η εταιρεία διαχείρισης από εκχώρηση μισθωμάτων και ταυτόχρονα προσπαθεί να εκπληστηριάσει και το ακίνητο. Μιλάμε για τον ορισμό της καταχρηστικής συμπεριφοράς και γι' αυτό και διεδικαιώθηκε η δανειολήπτρια ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά της αναστολής, δηλαδή. Πάω λίγο ρίγο, ήθελα να φτάσω στο διατάφτα. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Αν δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ ΦΑΝΤ και δανειοληπτών, ισχύει η απέτηση? Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι γνωστή η σύμβαση. Πώς ισχύει η απέτηση? Ναι, εδώ προφανώς εννοεί ο ακροατής αυτό που ρώτησε και προηγούμενος ακροατής, ότι δεν έχει ενημερωθεί για τη μεταβίβαση. Πλην όμως ο νόμος του 2003 δεν προϋποθέτει ως συστατικό στοιχείο της μεταβίβασης την προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη με επιστολή. Αρκεί δηλαδή καταχώρηση στον εχειροφυλακείο της μεταβίβασης. Να ολοκληρωθεί αυτή. Ο Άρης μου λέει, με συγχωρείτε και πάλι, η οφειλή μου είναι καταχωρισμένη στην εταιρεία ειδικού σκοπού ΤΑΔΕ με έδρα την Ιρλανδία, σύμφωνα με το νόμο 3156 του 3 το γράφει η ειδοποίηση. Ο Άρης είναι με το καταπράσινο, για να καταλάβετε. Μάλιστα. Ναι, πραγματικά αυτό χρήζει διερεύνησης, γιατί μέχρι στιγμής η συντριπτική πλειονότητα των μεταβιβαζόμενων δανείων αφορούσε κόκκινα δάνεια ή ενήμερα μέσω ρύθμισης. Επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης, εάν κοκκινήσει ένα δάνειο σε φαντ, μπορεί να βγει σε πληστηριασμό το σπίτι? Πόσες δόσεις πρέπει να μην καταβάλει κάποιος για να κοκκινήσει ένα δάνειο σε φαντ?
Αυτό εξαρτάται τώρα. Από τις, αλλά γενικά μετά τις 3-4 ληξιπρόθεσμες δόσεις χτυπάει καμπανάκι βέβαια. Θα πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές ότι ναι, δεν είναι και πολύ απλή μια διαδικασία να βγει ένα σπίτι στον πληστηριασμό. Απαιτείται μια διαδικασία. Πρέπει πρώτα να καταγγελθεί το δάνειο, πρέπει μετά να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Έτσι, πρέπει να μην ασκήσει κανένα ενδικό μέσο ο δανειολήπτης, πρέπει μετά να γραφτεί κατάσχεση και αφού γραφτεί κατάσχεση μετά από 7 με 8 μήνες βγαίνει στον πληστηριασμό. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, δεν είναι έτσι απλό, ούτε γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη όταν ξεκινήσω να μην πληρώνω τις δόσεις, δηλαδή σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα βγει το σπίτι μου στον πληστηριασμό. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει πώς μπορεί κάποιος να μπει εγγύητης από τον Τηρεσία, πώς βγαίνει κάποιος για να μπει εγγύητης? Από τον Τηρεσία πρέπει να έχει εξοφληθεί, θα πρέπει να έχει εξοφληθεί απέτηση και να υποβάλει αντίστοιχο αίτημα. Και γίνεται γρήγορα αυτό, κύριε Καλτσά? Εντάξει, έχει μια γραφειοκρατική διαδικασία, δεν γίνεται πολύ γρήγορα, αλλά εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, μάλιστα, που αποδεικνύουν την εξόφληση της απέτησης, γενικά δεν είναι μια, δεν είναι μια γρήγορα, δεν είναι και μια μακρόσυρτη διαδικασία. Θεωρώ ότι σε 2-3 μήνες θα έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Τώρα, εδώ ο Βασίλης, και εκεί πάμε στο διατάφτα, λέει: κύριε Καλτσά, είπατε στην αρχή της συνομιλίας σας ότι κατά τη γνώμη σας η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και εξυπηρέτησε τις επιταγές της εκτελεστικής εξουσίας. Εφόσον είναι πολιτική απόφαση, μήπως όλα αυτά γίνονται εν ώψη αξιολόγησης και πιθανής αναβάθμισης της χώρας μας προκειμένου να πάρει την επενδυτική βαθμίδα και βλέπουμε? Αν κρίνουμε από τους διαλόγους που διαβάσαμε στην Εστία το Σάββατο και δεν διαψεύτηκαν, πιθανότατα η λήψη απόφασης, επαναλαμβάνω, αυτό αφορά διαρροή από τη διάσκεψη. Δεν υπάρχει δημοσιευμένη απόφαση. Καθαρογραμμένη δεν υπάρχει. Θα είναι διαφορετική, ναι, αυτή θα είναι. Αλλά λέω ότι αυτό που προκύπτει από τη διάσκεψη είναι πιθανότητα από τα κριτήρια λήψης της απόφασης ήταν πολιτικά και αποσκοπούν στην κατεύθυνση αυτή. Η οποία βέβαια, μιας και μιλάμε για επενδυτική βαθμίδα, θα την αποκτήσουμε μετά τις εκλογές. Εντάξει, όποτε και να αποκτήσουμε, να την αποκτήσουμε με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν μου λέτε και με αυτό, ναι, θέλω, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Άρα για εσάς, κύριε Καλτσά, άμεσα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι στον αέρα από την απόφαση και μετά. Άμεσα, σιγά μην περιμένουν την καθαρογραφή τα φαντ και εταιρείες διαχείρισης. Την έχουν στο χέρι ήδη. Λοιπόν, ναι, άμεσα τι θα έπρεπε να γίνει, πρακτικά τι θα έπρεπε να γίνει, που να δει ο κόσμος στην πράξη ότι κάτι γίνεται? Για μένα άμεσα θα έπρεπε να γίνει, επειδή υπάρχει μια αναταραχή και διακυβεύεται η κοινωνική συνοχή. Βέβαια και πριν γίνονταν πληστηριασμοί, κύριε Σαχίν, δεν είχαν σταματήσει. Σωστά. Ποτέ δεν σταμάτησαν οι πληστηριασμοί το τελευταίο διάστημα. Υπήρχε ένα πογκρόμ, ειδικότερα στο τέλος του χρόνου. Για μένα αυτό που πρέπει να γίνει, και επειδή διακυβεύεται η κοινωνική συνοχή και δεν θα, είναι και, δεν θα χάσουν κάτι τα φαντς και εταιρείες διαχείρισης αν ανασταλούν οι πληστηριασμοί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέχρι τις εκλογές. Για μένα, μέχρι να θεσπιστεί ένα καινούριο, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας με τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής όπως προείπαμε, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου και μέχρι την διενέργεια των εκλογών, άλλωστε υπάρχουν χρονικά διαστήματα μέσα στις εκλογές που ούτως ή άλλως δεν θα γίνονται πληστηριασμοί εκ του νόμου. Επομένως, δεν μιλάμε για ένα φοβερό χρονικό διάστημα, για ένα μήνα μιλάμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Θα πρέπει να ανασταλούν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου πληστηριασμοί. Και μετά? Και μετά θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα συνδυασμός, είπαμε, των νομοθετημάτων νόμος Κατσέλη και 4605 του 19, που θα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια να προσφεύγουν στο ειρηνοδικείο ώστε να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό στο πλαίσιο μιας δικαστικής ρύθμισης. Και απαιτείται γενικότερα και μια παρέμβαση σε ορισμένα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως είπαμε και πριν, να γνωστοποιείται στο δανειολήπτη το επαναληπτικό πρόγραμμα πληστηριασμού, να μην έχει τη δυνατότητα το φαντ να βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό αυτόματα μετά από τρεις άγονους στο 65% της αξίας του, αλλά μόνο μετά από δικαστική απόφαση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και γενικότερα θα βελτιώσουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που είναι προβληματικό και δεν παρέχει καμία προστασία σε κανένα δανειολήπτη αυτή τη στιγμή για κανένα περιουσιακό του στοιχείο. Μόνο στους ευάλωτους
τη δυνατότητα να μένουν με ενίκιο στο σπίτι τους για 12 χρόνια. Πάντως εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης λέει ο κύριος Καλτσάς ήταν εξαιρετικός σήμερα και τον ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σε άμεσο χρόνο στους ακροατές. Θέλω όμως να του πω να μην είναι και τόσο αθώος. Η επενδυτική βαθμίδα κρίνεται τώρα. Απόδειξη ότι όλοι αυτό περιμένουν είναι ότι όλοι, ακόμη και η αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν ψήφισαν την πρόταση του ΚΚΕ για τους πληστηριασμούς, διότι επί της ουσίας από αυτό εξαρτάται και ο χρόνος των εκλογών. Γι' αυτό άλλος λέει συνεχίζουμε, άλλος λέει πάγωμα μέχρι τις εκλογές. Το κουμπί εδώ είναι η βαθμίδα. Πέστε το, του λέει και θα κύριε καταλάβει. Σαχίνη, έχει δίκιο ο ακροατής. Απλά να πούμε για την τροπολογία του ΚΚΕ ότι δεν εισήχθη καν προς συζήτηση, γιατί εφόσον δεν έχει την πλειοψηφία του ΚΚΕ, δεν εισήχθη προς συζήτηση. Ναι, εντάξει, αν είχε 120 υπογραφές όμως θα μπορούσε να εισαχθεί. Σας λέω εγώ με την τροποποίηση του κανονισμού. Δεν είναι και αυτό που λένε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας το υπογράφαν όλοι μαζί. Και ας βρίσκαν και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Και αυτοί έχουν ψηφοφόρους. Και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος έχουν ψηφοφόρους. Κύριε Καλτσά. Είναι κατεύθυνση, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ότι εγώ σας είπα ότι πρέπει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να ανασταλούν οι πληστηριασμοί μέχρι τις εκλογές, ώστε να έχουμε το χρόνο, χωρίς να διακυβεύεται η κοινωνική συνοχή, να προχωρήσουμε σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Ένα πιο αποτελεσματικό εξοδικαστικό συμβιβασμό και μια δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας με δικαστική προσφυγή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και για την πίεση που υποστήκατε σήμερα, αλλά είναι η πίεση του κόσμου, κύριε Καλτσά. Και ο κόσμος είναι σε όλα τα κόμματα, επειδή ακούω εδώ, από όλα τα κόμματα είναι ο κόσμος που έχει πρόβλημα. Και ελπίζω να το καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό, ανεξαρτήτως των κομμάτων, τα προβλήματα που αναφύονται στην καθημερινότητά του. Είναι το μοναδικό πρόβλημα που είναι υπερκομματικό, κύριε Σαχίνη, ίσως από τα λίγα. Πολύ γρήγορα απαντήστε μου σε αυτό, θα κλείσω. Είναι από Γλασκόβη και θέλω στο φίλο το Γιάννη. Μια ερώτηση παρακαλώ. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί κανείς να πάρει στεγαστικό δάνειο αν δεν έχει υποχρεωτική ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα? Και στην περίπτωση αυτή το δάνειο γίνεται αποπληρωμή από την ασφάλεια εξ ολοκλήρου δανείου? Υπάρχει αυτό? Ναι, υπάρχει αυτό. Προβλέπεται και σε συμβάσεις στην Ελλάδα αυτό. Όχι τόσο συχνά, αλλά προβλέπεται. Κύριε Καλτσά, θερμά σας ευχαριστώ σήμερα για την πίεση που υποστήκατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, καλή δύναμη. Να τον ευχαριστήσουμε ξανά τον κύριο Καλτσά. Δεν είναι λίγο πράγμα σε απευθείας χρόνο στο μέτρο του εφικτού να δίνει απαντήσεις.